ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά το αν έχει ή όχι επηρεαστεί ο υποθαλάσσιος πλούτος νότια του νησιού από τη φυσική εκροή του φυσικού αερίου από τα Λασπο ηφαίστεια, εμφανίστηκε μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV ο Αριστομένης Καραγιώργης, διευθυντής του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Όπως εξήγησε, απαντώντας για πρώτη φορά δημόσια στα ερωτήματα των επιστημόνων Φόσκολου και Γκονοφάγου, πρόκειται για μια απόλυτα φυσιολογική διαδικασία που αφήνει εντελώς ανεπηρέαστη, όπως τόνισε, τη ζωή και τα είδα τα νότια του νησιού, τα οποία χαρακτήρισε πεντακάθαρα. Η βιοποικιλότητα στα συγκεκριμένα σημεία, τα οποία λέγονται ακραία περιβάλλοντα, extreme environment, έχει το δικό της χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια μορφή επιβάρυνση, επιμόλυνση ή ρήπανση. Είναι μια φυσική διαδικασία τα λασποϊφαίστεια. Αυτά κάνουν τη δουλειά τους εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει ούτε ίχνος ρήπανσης, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Κρήτη. Είναι υπέροχες οι θάλασσες, πεντακάθαρες, ασφαλείς για τους πολιτιστές και τους τουρίστες. Ο διευθυντής του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ και αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για μία ακόμη φορά έφερε στο φως πόσο άγνωστη και ανεξερεύνητη είναι η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τα μεγάλα βάθη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια περιοχή λιγότερο γνωστή ακόμη και από τον πλανήτη Άρη. Υπάρχουν διάφορες εκροές υδροθερμικών ρευστών και αερίων. Υπάρχει διέξοδος διοξιδίου του άνθρακα, υπάρχει διέξοδος μεθανίου, υπάρχουν και διέξοδοι κάποιων πετρελοειδών, αλλά είναι σε ασήμαντες ποσότητες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ρήπανση. Δηλαδή, μου κάνει και εντύπωση που το αναφέρεται αυτό το πράγμα. Δράτομαι όμως και εγώ της ευκαιρίας με τη σειρά μου να σας πω ότι αφού εξελίσσεται όλο αυτό το ενεργειακό θέμα στην Ελλάδα και στη συγκεκριμένη περιοχή νότια από την Κρήτη, θέλω η πολιτεία να μας υποστηρίξει, να μελετήσουμε όλη αυτή την περιοχή, η οποία είναι μία από τις πιο ανεξερεύνητες περιοχές όλου του πλανήτη. Έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει αποστολές στο διάστημα, ξέρουμε πιο καλά τον Άρη, παρά τη θάλασσα νότια από την Κρήτη. Πιστέψτε με, δεν υπερβάλλω.